Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα μπροστά μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δικό μου το τομέα, το στοίχημα της νησιωτικότητας και της ανάπτυξης των νησιών και την βελτίωση των συνθηκών των κατοίκων. Η αξιολόγηση κλείνει με όποιο κόστος για να ρυθμιστεί το χρέος? Η αξιολόγηση κλείνει με, πιστεύω, με ευνοϊκούς όρους, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα τα έχουμε θέσει εμείς ως παραπαιτούμενα, όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις, όπου θέλουμε καλύτερες συνθήκες για την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους. Για το ΦΠΑ στα νησιά μπορείτε να μας πείτε κάτι, τι θα γίνει τελικά? Ήταν ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Όπως ξέρετε, ο ΦΠΑ από 1η-1η του 2017 έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα καταργηθεί. Πιστεύουμε ότι θα καταργηθεί. Πιστεύουμε ότι ίσως μπορέσουμε να το αναβάλουμε. Όμως σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα για όλους τους νησιώτες. Ποια είναι αυτά, κύριε Υπουργέ? Σε φορολογικό επίπεδο δεν μπορούμε ακόμα να ανακοινωθούν, αλλά είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Για προσπάθεια και για δέσμευση. Όχι, μιλάμε για προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Και η κυρία Φωτίου έρχεται, βλέπουμε, σταθερή στο υπουργικό σχήμα. Καλημέρα. Σταθερή και στη θέση σας. Ναι. Τι θέλετε ακριβώς να πω σήμερα? Στο θέμα της αξιολόγησης τώρα υπάρχει μια σκληρή διαπραγμάτευση. Βεβαίως, είναι ένα υπουργικό συμβούλιο μάχης. Εμείς έχουμε μια νέα εξαιρετικά άξια υπουργό, η οποία ξέρει ακριβώς όλο το θέμα πάνω στην δεύτερη αξιολόγηση. Έχει σχολιαστεί η ηλικία της, ότι είναι πολύ νέα. Λένε κάποιοι ότι τόσο νέοι άνθρωποι είναι γνώστες ενός αντικειμένου. Τι λέτε εσείς? Καταρχήν, στο διεθνές στερέωμα έχουμε και νεότερους ως υπουργούς και σε πολύ μεγάλα πόστα. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι αν είσαι νέος ή αν είσαι μεγάλος. Το πρόβλημα είναι αν μπορείς πραγματικά να είσαι αποτελεσματικός, να είσαι μεθοδικός, να ξέρεις το αντικείμενό σου και να έχεις μια πλήρη κάλυψη σε όλα τα θέματα. Πιστεύω προσωπικά στην νεότητα. Το νέο σχήμα σημαίνει περισσότερες αντιστάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Τι σημαίνει? Οι αντιστάσεις πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι για το καλό του λαού. Το ασφαλιστικό ξανανοίγει, κυρία Φωτίου. Πώς ξανανοίγει? Από την πλευρά των εταίρων. Κοιτάξτε όμως, εντάξει. Αυτά νομίζω ότι είναι όλα όσα θα θέλαμε να λέμε ή θα ήθελαν οι εταίροι να λένε ή κάποιοι να λένε και να αποκαρδιώνουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι ξανανοίγει κάτι που έχει κλείσει εντελώς την πρώτη αξιολόγηση. Υπάρχει κάτι ακόμα σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης. Λένε ότι είναι εκλογική κυβέρνηση. Υπάρχει θέμα? Είναι το μόνο που δεν είναι, νομίζω. Αν ήταν εκλογική, θα έπρεπε να δείτε εντελώς άλλα πρόσωπα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, βλέπω ότι από την πίσω είσοδο έρχονται και άλλα πρόσωπα. Ο κύριος Πίτσης, κύριε Υπουργέ, σταθερό στη θέση σας. Να είστε καλά. Για κάποιους ήταν έκπληξη ακόμα και η παραμονή σας. Για σας ήτανε? Όχι. Να τους δώσετε πολλά φιλιά. Ποιος ήταν ο στόχος που μπαίνει από εδώ και πέρα? Λοιπόν, χαμογελαστός και ο κύριος Πίρτζης. Βλέπω και τον κύριο Φλαμπουράρη, ο οποίος μπαίνει από την πίσω είσοδο και είναι σημαντικός ο